Γεια σας! Έχω παραγγείλει εδώ πέρα η μάνα μου, αλλά το ξέσκισε, το έχει διαλύσει το κουτάκι το καημένο. Ένα πάρα πολύ ωραίο τηλεφωνάκι. Αλλά ξέρεις, για μεγαλύτερους ανθρώπους. Που είναι με πλητράκια. Για να το δω λιγάκι. Μπήκα στο Scrooge και γράφεις τηλέφωνα με πλήκτρα. Και σου βγάζει το συγκεκριμένο τηλεφωνάκι. Πού είναι το καημένο? Ένα power tech. Tech, Sentry, Echo, δεν ξέρω κι εγώ τι. Όλο το μοντέλο είναι power tech, Sentry, Echo, PTM, Pavla 18. Και το βγάζει ότι το έχουν πάρει 77 άτομα. Και το έχουν βάλει και καλή βαθμολογία. Οπότε δεν το φτάνω. Του έχουν βάλει 4 αστέρια. Οπότε όταν θελήσαμε να πάρουμε το τηλεφωνάκι, λέω αυτό θα πάρουμε. Και κάνει μόλις 26 ευρώ. Δηλαδή εμείς συγκεκριμένα το πήραμε 28 και τα 2 ευρώ ήταν μεταφορικά. Αποχείο. Μπήκα στο Scrooge, το έβαλα στο καλάθι του Scrooge. Και το Scrooge τι κάνει? Ψάχνει να βρει ποιο μαγαζί το έχει και το στέλνει, τελικά το παίρνει μέσα στο Scrooge. Okay. Και είχε μόνο 2 ευρώ μεταφορικά. Ήρθε αποχείο και ήρθε μέσα σε 2 μέρες. Ήρθε πάρα πολύ γρήγορα. Τι περιέχει μέσα? Το τηλεφωνάκι μας. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι πλατή. Δεν είναι πολύ στενό, είναι πλατή. Είναι λεπτό, είναι πλατή και έχει μεγάλη οθόνη. Έτσι, κοίταξε το, παπ. Στο πλάι έχει κουμπάκι που και κλειστό να είναι, ανάβει κατευθείαν φακό. Πολύ χρήσιμο. Στο άλλο πλάι κλειδώνει, ξεκλειδώνει. Πάνω είναι ο φακός. Πίσω έχει ένα κουμπάκι. Δεν το ανοίγω τώρα πρώτη φορά, το άνοιξε η μάνα μου. Έχει ένα κουμπάκι SOS. Το πατάς, φωνάζει και καλεί το νούμερο που θέλεις. Το ανοίγουμε. Μπαταρία που κοιτάω, γιατί πάω στο ταβάνι για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει. Δεν βλέπεις τίποτα. Μπαταριούλα, έχει βγει ήδη. Πόσο μιλιαμπερόρια είναι? 1000 με 3,7 βολτ, δηλαδή 3,7 βατόρες. 2 SIM και μία micro SD. Θα τα βάλουμε τώρα όλα. Για να το φτιάξουμε μαζί. Τι άλλο έχει? Έχει ένα micro USB φορτιστή, ο οποίος όμως, περιέργως, σου δίνει και μια βάση φόρτισης. Αυτό, από μόνο το άμα δεις βάση φόρτισης, έχει 2 πινάκια εδώ πέρα και λες τώρα έχει το δικό του σύστημα φόρτισης. Όχι, ευτυχώς. Μπορεί να συνδεθεί αυτό εδώ, το micro USB, και να το βάλεις να φορτίσει, αλλά μπορείς και το micro USB να το βάλεις κατευθείαν πάνω στο κινητό. Έτσι, αυτό είναι καλό. Δηλαδή δεν σε υποχρεώνει στο δικό του σύστημα φόρτισης. Είναι καθαρά και μόνο για τη βάση. Όταν θες να το βάλεις στη βασούλα του, το βάλεις στη βάση του, θες να το φορτίσεις κατευθείαν έτσι, το φορτίσεις κατευθείαν έτσι. Έχουμε και λέμε τώρα. Θέλω να τα ανοίξω ωραία. Τι έκανα? Πήγα σε μια Wind και επειδή έχουμε Wind Double Play και εγώ και η μητέρα μου, δικαιούμαστε κάρτα SIM η οποία θα δίνει 120 λεπτά κάθε μήνα. Πώς θα το κόψω ωραία?
πρόσεξε. Όσοι έχουν Win Double Play, δηλαδή σταθερό και ίντερνετ, στο σταθερό τους, πάνε στη Win και παίρνουν μια κάρτα SIM δωρεάν, και αυτή η κάρτα SIM κάθε μήνα, εφόσον έχει λεφτά, θα περνάει 120 λεπτά προς όλους. Και κάπως έτσι πήρα δύο καρτούλες, είτε Free to Go είτε Q-Card. Εγώ παίρνω Q-Card γιατί υποτίθεται πως έχει χρέος ένα δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο. Αυτό μπορεί να μην ισχύει πλέον και να ίσχυε παλιότερα. Οπότε, κοίταξε το και αυτό. Και επίσης έχει και μια άλλη επιλογή, να σου δίνει μια δεύτερη SIM που έχει κάποια megabyte. Σου δίνει δώρο κάποια megabyte. Αυτή λοιπόν είναι η καρτούλα της μάνας μου. Σωστά. Και πάμε να τη βάλουμε μέσα. Έχει την τεράστια τη SIM την υποδοχή, οπότε αυτό το πράγμα θα το κόψω όπως είναι. Γατί! Τι παίζει τηλεόραση. Οπότε, προς το παρόν μάθαμε ότι όταν έχεις double play, πας και παίρνεις δωρεάν SIM καρτοκινητό από τη Wind και σου δίνει δωρεάν κάθε μήνα 120 λεπτά και κάποια megabyte. Αυτό κάποιοι πολλοί το ξέρουν, ορισμένοι μπορεί να μην το χρησιμοποιούν. Εκεί και η SIM, έτσι ωραία. Θα το πιέσουμε λίγο. Μην το κόψετε, προσοχή έτσι όπως το βγάζεσαι, να μείνει ολόκληρο. Πάμε λοιπόν αυτό εδώ και το βγάζουμε. Υπέροχα, δεν θα βάλουμε εδώ μέσα τώρα SD και ιστορίες. Μία SIM θέλουμε τώρα για τη μάνα μου, δεν χρειάζονται πολλά πραγματάκια. 26 ευρουδάκια. Νιώθω ότι κάνω τηλεμάρκετινγκ, έτσι. 26 ευρώ! Τρομερή ευκαιρία. Μπήκε η μπαταριούλα, μπήκε και το καπάκι. Υπέροχο. Και έχουμε και την υπέροχη βάση φόρτισης. Γιατί δεν θέλουν οι μεγαλύτεροι, ειδικά δεν θέλουν να βλέπουν καλώδια. Η μάνα μου δεν θέλει καθόλου να βλέπει καλώδια να κρέμεται. Αυτό το πράγμα έχει ένα κοντό καλωδιάκι. Τσουπ το βάλε. Τσουπ το βάλε και φορτίζει. Πάρα πολύ ωραίο. Τι άλλο έχουμε να πούμε για αυτό το τηλέφωνο. Μου έκανε εντύπωση ότι είχε μόνο 2 ευρώ μεταφορικά από Χίο και ήρθε μέσα σε 2 μέρες κυριολεκτικά. Ενώ είχα μπει στο ίντερνετ και είχα παραγγείλει κάρτα Q και θέλανε 6 μέρες εργάσιμες, δεν ξέρω και εγώ τι, για να το φέρουν, και τελικά πήγα σε κατάστημα Win να το πάρω τη SIM. Δηλαδή το τηλέφωνο από Χίο ήρθε κατευθείαν 2 μέρες, η SIM ήθελε μια εβδομάδα. Πας στο κατάστημα της Win και την παίρνεις. Τι λέει αυτό πέρα, έχει οθόνη 2,2 ίντσες. Δηλαδή άμα ξυνηθείς τα κλασικά τα τηλεφωνάκια, τα πώς λέγονται αυτά, candy bar, κάπως έτσι, δεν έχουν συνήθως αυτές, έχουν συνήθως μια ψιλοπόρτρετ οθόνη. Αυτό είναι landscape, σχεδόν τετραγωνισμένη. Και είναι 2,2 ίντσες. Παίρνει κάρτα μνήμη T-Flash, δύο κάρτες SIM και έχει και φωτογραφική μηχανή, έχει και φακουδάκο, έχει και FM ραδιόφωνο, έχει και Bluetooth. Δεν πιστεύω να έχει Wi-Fi και τέτοια. 26 ευρουδάκια. Το ανοίγω. Power παραταμένα. PowerTech. PIN. Δίνουμε, ενεργοποιούμε για πρώτη φορά την καινούργια μας SIM. PIN. Καταρχάς, μεγάλα γράμματα, μεγάλα νούμερα, όλα είναι και στην οθόνη μεγάλα.
Οπότε για μεγάλους ανθρώπους να μην το φοβάστε. Τα πάντα μεγάλα. Φαίνεται τίποτα άραγε. Τι ωραία που τα δείχνω όλα. Υπέροχα. Πάμε λίγο στο μενού. Ρυθμίσεις. Ρυθμίσεις τηλεφώνου, ώρα και ημερομηνία. Ορισμός ώρας και ημερομηνίας είναι είναι η ώρα 18 και 10 και είναι 3 Δευτέρου το 21. Αποθήκευση. Τι είναι αποθήκευση θου? Α, μηνύματα έρχονται τόση ώρα. Κοίταξε τι ωραία που φέρε, μεγάλα που τα δείχνει. Φαίνεται τίποτα, άραγε. Για να δούμε τα μηνύματάκια που μας ήρθανε. Ω, πάμε να τα δούμε. Καλώς ήρθες στην Q. Κατέβασε το MyQ app και πάρε δώρο 5 GB για 7 ημέρες. Φυσικά. Δεν έχει νόημα εδώ πέρα, αλλά θέλω να βάλω το MyQ app. Θέλω να βάλω το MyQ app. Μόνο και μόνο για να μπορώ να βάζω λεφτά. Κατάλαβες. Όμως πάει σε περίπτερο, σε δεν ξέρω και εγώ τι, ή σε κατάστημα Win, δίνεις 12 ευρώ για την ανανέωση κάθε 2 μήνες. Μέσα από το MyQ App δίνεις 10 ευρώ. Πάμε να βάλουμε από το PC ή από άλλη συσκευή το MyQ App. Όπως καταλάβεις δεν είναι μόνο το τηλέφωνο, θέλω λίγο να ασχοληθώ και με την Q και με το Double Play Plus και τα δωράκια που σου δίνει. Θέλουμε να συνδεθούμε στο MyQ App. Αριθμός τηλεφώνου. Το νέο μας τηλέφωνο, το νέο τηλέφωνο της μάνας μου είναι 699 και τα λοιπά. Πάρε κωδικό. Τι λέει αυτό εδώ? Μόλις φορτώθηκαν 120 δωρεάν λεπτά προς όλα τα δίχτυα για 30 ημέρες. Επειδή συνδυάζεται υπηρεσίες Wind. Για ενημέρωση υπολείπου Free to go 1269 και Q στο 1225. Αυτό το 1225 πρέπει να το θυμάμαι. Στείλαμε εδώ κωδικό. Πάει αυτό. Η Q σήμερα χαρίζει απεριόριστα λεπτά ομιλίας και SMS προς όλα τα κινητά Wind και Q στην πρώτη ανανέωση κάθε μήνα για ένα ολόκληρο χρόνο. Για να τα ανανεώσει, κοίταξε, τα δείχνει μεγάλα, έτσι. Ελπίζω να φαίνονται. Πολύ ωραία. Με λίγα λόγια σου λέει μπες στο myq.com.gr ή μπες στο myq app, γιατί έτσι έχεις πολλά δωράκια και ωραία. Στείλαμε κωδικό εδώ και δεν τον ήρθε, γιατί... Κωδικός. Το έγραψα σωστά το νουμεράκι. Αρχίζω να μην πολύ βλέπω καλά. Τι παίζει? Ξέρεις, βλέπω κάποιους που κάνουν δεν το βλέπω έτσι. Κάτι περίεργο. Έλα εισερχόμενό μου.
Για να πάρω το 12-25. Το 2. Ορίστε. 1. Για αδυναμώσε το λίγο. Πώς δυναμώνει. 1. Το 2. Πού ακούγεται από εδώ. 5. 5. Και ισχύει μέχρι 5 Απριλίου 2021. Σας υπενθυμίζουμε ότι από το σύνολο των ευρώ σας τα 5 λεπτά ισχύουν μέχρι 5 Μαρτίου 2021. Ναι, φαντάζομαι παίζει. Για να πάρω ένα τηλέφωνο τη μάνα μου. Αχ, αυτό το λίγο που μιλάει, λίγο με εκνευρίζει. Είναι αξιοπρεπέστατη η οθόνη, παιδιά, 26 ευρώ. Μ' αρέσει το form factor, γιατί δεν είναι το κλασικό το τσιτ. Πλέον έχουν γίνει τα τηλέφωνα λωρίδες. Ειδικά βλέπω κάτι Sony και είναι αναλογία 22:9, δεν ξέρω και εγώ πόσο. Και αυτό το ότι είναι λίγο πιο πλακέ, λίγο πιο πλατή, είναι ωραίο, παρόλα αυτά είναι λεπτό. Φακουδάκι. Γιατί όχι. Κλείδωμα πάνω, κλείδωμα κάτω. Έτσι απλά από εδώ κλειδώνεις, ξεκλειδώνεις. Γιατί όχι. Για να πάρω ένα τηλέφωνο. Α, τώρα είναι κλειδωμένο. Πάρα πολύ ωραίο. 2-10. Σκάσε. Δεν πρέπει να ακούγεται το τηλέφωνο της μάνας μου όμως. Λέει μια λεπτομέρεια. Δεν θα ήθελα. Αρχίζει να παίρνετε. Τι θα κάνω. Τι άλλο να δω. Αυτό κυρίως θα κληθεί ένα νέο μήνυμα. Έλα, ήρθε ο κωδικός. Πείστε αυτό μια ώρα μετά. Ο προσωρινός σας κωδικός στην Q είναι. Κωδικός 68. Οκ. Δώσε και ένα email. Θα δώσω τώρα το δικό μου. Θα μου πει μπουρδες ότι έχει ξαναχρησιμοποιηθεί και θα έχουμε θέμα. Δεν έχω σήμα. Αποδέχομαι τους όρους. Θέλω να κάνω. Δεν θέλω. Θέλω να κάνω εγγραφή και μετά θα κάνω unsubscribe. Εσείς κάντε ένα subscribe όμως, ρε παιδιά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είμαι 30 χρόνια στο YouTube, δηλαδή. Φτάνει πια. Πλέπει. Δείτε κανένα προηγούμενο βιντεάκι. Ξέρεις πόσα βιντεάκια έχω ανεβάσει. Δηλαδή είναι κρίμα. Δώστε μου λίγο motivation. Πείτε το καημένο το γατάκι. Κλαίει. Δεν έχω σήμα. Είσοδος. Ούψ. Ας τη διάλ. Πέρασε τόση ώρα με τον προσωρινό κωδικό που γαμήθηκε. Ούψ. Και τι θα κάνω εγώ τώρα. Αφού σωστά τον έγραψα ρε. Έχει περάσει η ώρα. Πάμε ξανά. Στείλε SMS. Έστειλε. Ο νέος προσωρινός κωδικός που ελπίζω να τον προλάβω. 78. Πάμε να μπούμε. Κάνουμε έτσι εγγραφή στο MyQ, γιατί όταν κάνουμε ανανέωση μέσα από το MyQ app και όλα αυτά έχουμε προνόμια και μπορούμε και με 10 ευρώ να ανανεώσουμε. Καταφέρω τίποτα. Ω! Oh.
Τι λέει? Νέα SIM offer for you. Αυτή την προσφορά την έχεις. Πάρε νέα SIM και χάρισέ την. Δεν θέλω τώρα κι άλλη SIM. Πήρα ήδη δύο, μία για το δικό μου Double Play Plus και μία για τη μάνα μου. Δεν θέλω άλλη SIM. Πολύ ωραία. Όπως βλέπεις το MyQ App δίνει από 10 ευρώ και πάνω. Άρα εγώ τώρα βλέπω ότι έχω 11 λεπτά, η SIM από μέσα είχε 11 λεπτά, όχι της ώρας, του ευρώ. Για κάποιο λόγο είχε 100 MB, μπορεί επειδή το έβαλα το MyQ App. Για κάποιο λόγο είχε 20 SMS και είχε 120 λεπτά προς όλους. Εγώ λοιπόν θέλω ένα τηλεφωνάκι, μια καρτούλα, το δώσω στη μάνα μου να έχει 120 λεπτά κάθε μήνα και αναγκαστικά κάθε δίμηνο να το, να το ενημερώνουμε με 10 ευρώ. Άρα 5 ευρώ το μήνα. Καλό είναι. Αναλυτικά. 100 MB, 20 SMS, 120 λεπτά προς όλους. Αυτό που θέλω να δω όμως τώρα είναι, άμα πάρω, ξέρω ότι έχω χρέος ένα δευτερόλεπτο, αν έχει αλλάξει κάτι. Διαγραφή. Να καθαρίσουμε τα μηνυματάκια. Δεν θέλω προσωρινούς κωδικούς. Μόλις φορτώθηκαν 120 λεπτά. Η καρτούλα θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα λεπτό κάθε μήνα για να σου βάζει τα 120. Σούπερ προσφορά. Σου χαρίζει περιόριστα. Κάθε μήνα για ένα ολόκληρο χρόνο. Δεν θέλω τίποτα. Μπήκα. Μπήκα εγώ στο MyQ, έκανα ό,τι μπόρεσα να κάνω. Ό,τι μπόρεσε να δώσει, το έδωσε. Καλώς ήρθες και στην Q. Καθαρίσαμε τα SMS. Τι άλλο κάνει? Έχει ραδιόφωνο. Πάω στο μενού. Πολύ μέσα. Ραδιόφωνο. Μια χαρά είναι. Και ας πάμε τώρα μια εκδρομή. Και Skyfall. Πίσω. Δεν θέλω. Πόσο σταματάμε αυτό το πράγμα? Κάσε. Παλεύουμε την αγανότητα, παλεύουμε τον κορονοϊό. Πιστεύω αυτό το πράγμα. Προχτές, εκτές πότε το είπατε, ότι όπως πάντα πράγματα, ως μέτρο... Δεν καταλαβαίνω πώς χαμηλώνει η δυναμόνη και όλα αυτά. Α, το αστεράκι και το δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά ούτε και 4 εβδομάδων. Χαμηλώνει δυναμόνη. Και πώς σταματάει? Παίζει το ραδιόφωνο τώρα. Πολύ μέσα. Επ.
Δεν θέλω ραδιόφωνο άλλο όμως. Άρα είπαμε αυτά εδώ πέρα τα δύο κάνουν ένταση. Α, και το 0 είναι stop. Επιτέλους. Άρα αν πατήσω το 0. Παίζει. Και με το 0 σταματάει. Το ραδιόφωνο είναι τούμπανο. Και δεν θέλει καν ακουστικά. Συνήθως τα κινητά θέλουν να συνδέσει τα ακουστικά για κεραία. Έχει και μία κάμερα τώρα. Καταλαβαίνεις τι θα είναι. Μ' αρέσει που... Α, έχει και EV. Υποέκθεση, υπερέκθεση. Οκ. Okay. Αυτή είναι η κάμερα. Είμαι υπέροχος. Είναι 4K. Όχι. 8K είναι. Παιδιά, εντάξει τώρα, μην το ψηρίζουμε το πραγματάκι. Δηλαδή, τώρα 26 ευρουδάκια το καημένο κάνει. Τι γράφει αυτό ακόμα? 26 λεπτά, Ben Hur. Παίρνω τηλέφωνο τη μάνα μου. Αστεράκι. Τι αστεράκι? Αστεράκι. Δεν θέλω. Πώς θα πληκτρολογήσω χωρίς να ακούσω το νούμερο? 2, 1, 0. Σκάσε. Αστεράκι. Δεν θέλω να ακούγεται. Θα το βάλω σε επαφή. Και κάθε φορά που θα πατάω το νούμερο θα το λέει. Μενού. Επαφές. Προσθήκη νέας επαφής. Στο SIM. Πού καταντήσαμε στη SIM? Πω Παναγιά μου. Τεχνολογία. Έχει στη SIM και στο τηλέφωνο. Μην τρελαθούμε. Στη SIM. Μη μου πει τα νούμερα. Το αποθηκεύω τώρα και να μην μου λέει τα νούμερα. Πού είναι το μη? Μα... Δι... Αχ, δεν το λέει επιτέλους. Επιλογές αποθήκευση. Και έτσι... Αποθήκευσε το νουμεράκι χωρίς να το ακούσετε, φαντάζομαι. Και τι κάνουμε τώρα, πώς το παίρνουμε? Επαφές. Αναζήτηση. Μαμά. Κλείσει. Μόνο η Q σας προσφέρει χρέωση ένα δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο, τόσο στα πακέτα ομιλίας, όσο και στις βασικές εθνικές χρεώσεις της, καθώς επίσης και μπόνους ανανέωσης. Ορίστε. Για να ενεργοποιήσετε τα νέα πακέτα της Q, καλέστε δωρεάν 12200. Q. Σόπα. Έλα, μου κάνεις και δύσκολη. Έλα. Μ' ακούς? Πώς μ' ακούς? Από το νούμερό σου σε παίρνω πλέον. Είδες το νούμερο? Δες το νουμεράκι, αποθήκευσέ το για να το θυμάσαι. Να το σημειώσεις. Εγώ θέλω να μου πεις πώς μ' ακούς. Μ' ακούς κανονικά, εντάξει, όλα καλά? Μπράβο, και εγώ σε ακούω καλά. Αυτά. Καλά, το σημειώνεις και μετά, δεν είναι και το θέμα. Εντάξει, θα σε πάρω εγώ μετά γιατί κάνω δουλειά μου. GG. GG. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα δεν ξέρω η μπαταρία πόσο κρατάει. Δεν είναι, είναι 1000 μιλιαμπερόρια. Αλλά σίγουρα δεν είναι... Και αν πατήσω το πίσω... Πας ορίζεις ένα νουμεράκι στο πίσω, αριθμό οικογένειας, έτσι ώστε όταν ο άλλος δεν θέλει να πατάει όλα αυτά εδώ πέρα τα πλήκτρα, είναι φωτιζόμενο το πληκτρολόγιο, δεν είναι τέτοιο, μούφα. Πας ορίζεις στο πίσω πληκτράκι οικογένεια, το πατάς, θέλει λίγο καλό πάτημα.
Τώρα δεν πιάνει. Και κάπως έτσι ορίζεις νουμεράκι και παίρνει αυτόματα. Έχουμε λοιπόν το τηλεφωνάκι με γεια υπέροχο, τη βάση φόρτισης, τη SIM που μπορεί να την πάρετε δωρεάν με 120 λεπτάκια όταν έχετε double play, το κατάστημα που το αγοράσαμε δίνει κάτι κουπόνια άμα θες να έχεις έκπτωση σε κάποια μελλοντικές αγορές. Το τηλέφωνο έκανε 26 και 30 και 2 ευρώ τα μεταφορικά. Περιέργως από την ACS και έκανε 2 μέρες, περιέργως, δεν ξέρω γιατί. Έχω την εντύπωση πως όταν συνεργάζονται με το Scrooge, το πάνε πιο γρήγορα, το Scrooge, ξέρεις. Άμα γίνεται η αγορά μέσω Scrooge. Και το βιβλιαράκι θα μπορούσε για μεγαλύτερους ανθρώπους να είναι μεγαλύτερο το βιβλίο και με μεγαλύτερα γράμματα. Δεν είναι σκονάκια, αλλά δεν τα λες και μεγάλα. Τηλεφωνικός κατάλογος, μηνύματα, μεγεθυντικός φακός. Υποτίθεται χρησιμοποιεί την πίσω κάμερα για να μεγενθύνει. Εντάξει, organizer πολύ μέσα, ραδιοφωνάκι. Και αποκλεισμό. Από εκεί πέρα κάτι τελευταίο. Περιγραφή για ηλικιωμένους. Κυκλοφόρησε το 2019. Έχει φυσικό πληκτρολόγιο. 2G. 2G παρακαλώ. Αυτό το 2G έχω να το ζήσω. Είμαστε πλέον στο 5G, έτσι. Είμαστε στο 2G πλέον εδώ πέρα, αλλά έχει μπλουτουθάκι. Γρήγορη φόρτιση. Εγώ είχα διαβάσει κάποια πολύ γρήγορα σχόλια ότι ο ήχος, λίγο κάποιον τον πήρε το μεγάφωνο, κάποιον τον πήρε το ακουστικό και τα δύο που τα τσέκαρε ήταν μια χαρά. Προφανώς πρόκειται για ελαττωματικές συσκευές, άμα κάποιος έχει βασικό θέμα στον ήχο που δεν υπάρχει εδώ πέρα. Παιδιά, εντάξει, φτάνει. Μια χαρά είναι. Είχε παλιότερα ένα Nokia η μάνα μου με πιο μικρά πλήκτρα, με ένα βίσμα φόρτισης στο παλιό το Nokia. Δεν βρίσκαμε το φορτιστή, λέμε τώρα να πάρουμε ένα φορτιστή. Εντάξει τώρα, δώσε 26 ευρώ και πάρε ένα καινούριο υπέροχο τηλεφωνάκι. Τα μαζεύουμε όλα. Κάντε εγγραφούλα αν θέλετε. Πατάτε το καμπανάκι αν θέλετε, σε όσους θέλετε. Γιατί με το καμπανάκι σας ειδοποιεί πότε ο άλλος ανεβάζει βίντεο. Δηλαδή, κοιτάξτε, το YouTube έτσι όπως έχει γίνει με τους εκατομμύρια content creators, ας μας πούμε, αν δεν καθίσεις να ψάξεις στο YouTube το Αντώνη Σκάπα που είναι το όνομά μου, ας πούμε, δεν πρόκειται να σου βγάλει ποτέ το YouTube ότι ο Αντώνης έβγαλε ένα καινούριο βίντεο. Το καμπανάκι είναι το μόνο το οποίο θα σου έρθει ένα email και θα σου πει ο Αντώνης έβγαλε, αλλιώς θα σου προτείνει εκατοντάδες βίντεο και δεν πρόκειται ποτέ μέσα στα εκατοντάδες να υπάρχει και το δικό μου. Γι' αυτό όχι μόνο για κάτι και καλά για μένα, για οποιοδήποτε αγαπημένο σας YouTuber, πατάτε ένα καμπανάκι. Δηλαδή, σε όσους δεν έχω πατήσει εγώ, πολύ απλά δεν πρόκειται ποτέ. Πρέπει, ο μόνος τρόπος είναι να μπω εγώ να γράψω, ας πούμε, ακριβώς το όνομα του YouTuber, να τον βρω και να πάω στα βίντεο να δω αν έχει κάτι καινούριο που με ενδιαφέρει. Και αυτός είναι ένας τρόπος να βρείτε βίντεο από οποιονδήποτε θέλετε. Αυτά. Χαιρετώ. Θα ξαναλέμε. Bye. Γιατί? Χαιρέτησε ρε λίγο τον κόσμο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δεν θέλει.
Κάνει κοκούνινγκ. Κοκούνινγκ. Εγώ δεν την έβαλα την κουβέρτα να πας από κάτω.